Απριλίου του 1954 πέφτει ως κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι ο Σπύρος Μαρκεζίνης παρετείται από την κυβέρνηση. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε τότε σε αυτή την παρέτηση από μια κυβέρνηση η οποία στην ουσία ήταν δικό σας δημιούργημα? Ο Μαρκεζίνης παρετείται από την κυβέρνηση διαφωνώντας ριζικά, όπως λέει, με τους χειρισμούς του Παπάγου στο Κυπριακό. Αφενός ο στρατάρχης δεν δέχεται να τον ορίσει υπουργό εξωτερικών και αφετέρου ο ίδιος κρίνει εντελώς άκερη την ανακοίνηση του ζητήματος εκείνη τη χρονική στιγμή. Το κρισιμότερο σημείο σε μια τέτοια εξωτερική πολιτική, να το ξέρετε αγαπητέ μου φίλε, είναι το timing, ο χρόνος. Είναι σε τεραστία σημασία πότε ανακοίνησε το Κυπριακό. Σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αυτό μπορεί να εξαρτήσει την τύχη του. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Ίδεν έλεγε αδύνατο. Εφόσον είμαι εγώ στα πράγματα, δεν έχει Κύπρος σε κανέναν. Και μετέχει με απότομο τρόπο στον Δήμο Παπάγου. Ο δε πρέσβης της μεγάλης τότε Βρετανίας, Πικ, παρουσιάζει εντελώς ομά την κατάσταση στον Σπύρο Μαρκεζίνη. Λέει λοιπόν ο Πικ, ούτε λίγο δεν πολύ, και αυτό είναι το σπουδαίο για να σταματήσουμε εκεί. Αλλά είχαμε τέτοια ιστορία και λοιπά, και έχουμε περιπέτειες στην Κύπρο και λοιπά, και λοιπά. Δεν είχε πάει ο Γρήμας, ο Γρήμας φύγει τον επόμενο χρόνο. Αλλά αν έχουμε περιπέτειες και λοιπά και λοιπά, εμάς δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν μείνεις, λέει ο Πικ, παρά να ανακοινήσουμε το Μακεδονικό. Προσέξτε αυτό που σας λέω, το Μακεδονικό. Αλλά επειδή αυτό είναι δύσκολο, διότι είδαμε και πάθαμε για να κάνουμε τον Τίτο να φύγει από τον Στάλιν, τότε δεν μας μένει παρά να βάλουμε τους Τούρκους να ανακατευθούν. Προσέξτε. Οι οποίοι οι Τούρκοι, να πούμε, είχαν απελευθεί τη Κύπρο από τον παρελθόν αιώνα. Δεν είχαν ανακατευθεί ποτέ. Άλλο εάν το Σεβρόν λέξει είπαν οι Άγγλοι για την Κύπρο, μια φορά μόνο το 15. Δηλαδή το 1954, ανοιχτά πλέον ο Άγγλος πρέσβης, σας το λέει εσάς ότι η Αγγλία θα αντιδράσει ανακατεύοντας τους Τούρκους στο Κυπριακό. Τώρα εκ των υστέρων, μήπως κρίνεται ως λάθος το γεγονός της παραίτησής σας? Μήπως αν είχατε μείνει στην κυβέρνηση θα μπορούσατε να συνεχίσετε την προσπάθεια και να αποτρέψετε αυτή την άκερη ανακοίνωση του Κυπριακού? Λοιπόν, αν το επίσημα αυτό, βεβαίως θα είχαμε τελειώσει. Έλεγα ότι δεν ασκώ πλέον σε αυτό επιρροή με τον Παπάγου. Όταν επίσημα περί αυτού ότι δεν ασκώ επιρροή, προτίμησα να θυσιάσω και τα 10 χρόνια πρωθυπουργία στα πάντα, αλλά όχι να συνδέσω το όνομά μου με την καταστροφή της Κύπρου όπου και έγινε. Από τη συνθήκη της Ρήχης και όλα, η ευτυχεστέρα ημέρα του Μήτου Καραμαλή, για μένα υπήρξε ατυχεστά τη συνθήκη, το λέω στη Βουλή, πέρα για πέρα, ιστορία και όσα συνέβησαν κατόπιν.